Αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε αυτό που βιώνουμε όλοι καθημερινά ως κοινωνία και που συχνά το βλέπουμε μπροστά μας με τα τιμολόγια της ενέργειας που έρχονται στις οικίες αλλά και στις επιχειρήσεις. Φαίνεται πάντως και σύμφωνα με την ΡΑΕ, καθώς μπαίνει στο μικροσκόπιο η εξέταση περιπτώσεων που είχαμε αλλαγές σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις και μάλιστα μονομερώς, χωρίς να είναι σε γνώση των πολιτών που είναι συμβαλόμενοι με τις εταιρείες τους παρόχους, την ίδια ώρα φαίνεται ότι έχουμε και υπερκέρδη, αλλά και καμιά φορά καταχρηστικά κέρδη που είναι στα όρια της νομιμότητας. Μια περίπτωση που μας έκανε εντύπωση, θα κουβεντιάσουμε τώρα με την δικηγόρο, την κυρία Αριάδνη Νούκα, την οποία έχουμε στη σύνδεσή μας. Ο λόγος που ζητήσαμε, καλησπέρα κυρία Νούκα, που ζητήσαμε να έχουμε την κουβέντα μαζί σας είναι αυτό το εντυπωσιακό, το ότι είχαμε έναν λογαριασμό περισσότερο των 1.400 ευρώ με την ρήτρα αναπροσαρμογής που ξαφνικά αυτός έγινε μονοψήφιο και μόλις λίγα ευρώ, χωρίς να αλλάξει ούτε η κατανάλωση, ούτε κάποιο άλλο στοιχείο που θα επηρέαζε το σύνολο του λογαριασμού. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, ήρθε ένας λογαριασμός ο οποίος είχε ρήτρα αναπροσαρμογής 1.440 ευρώ, όπως είπατε, και από εκεί και πέρα κάναμε, ακολουθήσαμε την νόμιμη προδικασία, δηλαδή υποβάλαμε αντιρρήσεις στην εταιρεία, ήταν ιδιώτης πάροχος. Παρά το γεγονός ότι μας απέρριψε τις αντιρρήσεις η εταιρεία, ο επόμενος λογαριασμός ήρθε ρήτρα αναπροσαρμογής 26,79 ευρώ. Ανέμενα να έρθει και ο επόμενος λογαριασμός, μήπως ήταν καθαριστικό ή ήταν έναντι. Όλοι οι καθαριστικοί είναι γιατί ήταν μηνιαίοι λογαριασμοί. Λοιπόν, ήταν από επιχείρηση. Και ο τρίτος λογαριασμός ήρθε 3 ευρώ, 0,76 ευρώ. Παρά δηλαδή το γεγονός που απορρίφθηκαν οι αντιρρήσεις, αποκαταστάθηκε όλη η ανομαλία που είχε ο συγκεκριμένος καταναλωτής στο λογαριασμό του ρεύματος. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, ότι υπάρχουν ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των παρόχων παραγωγής, βασικά όσοι παράγουν, ας το πούμε έτσι απλά, ηλεκτρική ενέργεια, αν αυτά τα υπέρογκα κέρδη που έχουν, τα ουρανοκατέβατα όπως τα είπε, έχουν σχέση ακριβώς με αυτά τα ποσά, δηλαδή με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, διότι η ρήτρα αναπροσαρμογής τι είναι στην πραγματικότητα? Είναι η μετακύληση του επιχειρηματικού ρίσκου που έχουν όλοι οι πάροχοι, όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, παίρνουν κάποιο επιχειρηματικό ρίσκο. Αυτό το επιχειρηματικό ρίσκο μέσα από τη ρήτρα αναπροσαρμογής χωρίς καμία ενημέρωση των πελατών, το σημειώνω αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό νομικά, μετακυλίουν όλο αυτό το επιχειρηματικό ρίσκο στον καταναλωτή με αποτέλεσμα αυτές τις ρήτρες. Χωρίς οι ίδιοι να χρεώνονται το παραμικρό, όλο μετακυλίεται στον καταναλωτή. Για να υπάρχουν αυτά τα δισκέρδη, γιατί εδώ πανευρωπαϊκά, έβλεπα χθες ότι πανευρωπαϊκά έχουν προϋπολογίσει περίπου γύρω στα 200 δις. Μέσα στη χώρα ακούστηκε πάλι στη Βουλή ότι είναι περίπου στο 1,5 δις. Φυσικά. Αν λοιπόν τα υπερκέρδη αυτά είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής που λαμβάνουν από τον κόσμο, καταλαβαίνετε ότι αυτό, εγώ θα το πω σκανδαλώδες. Δεν το γνωρίζω αν είναι αυτό. Θα φανεί στην πορεία αυτό. Είναι θέμα χρόνου να φανεί. Αλλά αν είναι αυτό, είναι σκανδαλώδες. Διότι και οι επιχειρήσεις στραγγαλίζονται και τα νοικοκυριά, οι ιδιώτες, οι οικιακοί πάροχοι είναι όλοι, είμαστε όλοι σε απόγνωση. Αυτά τα ποσά δεν μπορούν να πληρωθούν. Και φυσικά υπάρχουν απόνερα. Διότι όταν παίρνεις ένα τέτοιο λογαριασμό και έχεις και άλλες υποχρεώσεις, σαφέστατα προτεραιότητα είναι να πληρώσεις αυτό το λογαριασμό, γιατί χωρίς ρεύμα δεν μπορείς να λειτουργήσεις, δεν μπορείς να ζήσεις, δεν μπορούν να ζήσουν τα παιδιά σου. Ωραία, και θα αφήσεις άλλες υποχρεώσεις, π.χ. δάνεια. Τι θα γίνει? Θα δημιουργηθεί νέο βουνό κόκκινων δανείων, το οποίο θα το πληρώσει ποιος? Θα μετακυληθεί πάλι στην πλάτη του φορολογούμενου πολίτη. Και όλα αυτά για ποιους? Για 4-5 πόσοι είναι αυτή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας? Δεν έχω καταλάβει πραγματικά. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Επίσης να πω και κάτι άλλο, ότι ήδη έχουμε και αποφάσεις σχετικές του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που εδώ και καιρό, οι οποίες αποφάσεις λένε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ποια θα έπρεπε να είναι η ενημέρωση του καταναλωτή για να έχουν νομιμότητα αυτές οι ρήτρες.
Εγώ σας λέω να κάνετε ένα ρεπορτάζ πραγματικά και να ρωτήσετε τους καταναλωτές, τον κόσμο έξω που κυκλοφορεί, αν ποτέ ενημερώθηκε από κανέναν για αυτήν τη ρήτρα. Συγκεκριμένα. Νομίζω ότι το είδαν ως άγνωστη έκφραση και ως καινούρια μάλιστα στην ζωή μας στον λογαριασμό του ρεύματος και όχι σε κάποια κουβέντα ή συζήτηση με την εταιρεία. Μα κανένας δεν ήξερε την ρήτρα αναπροσαρμογής. Και εγώ που ασχολήθηκα με αυτή την υπόθεση από το καλοκαίρι και λίγο μετά όταν άρχισα να κάνω την εμφάνιση οι χρεώσεις στους πρώτους λογαριασμούς και εγώ δεν ήξερα τι ήταν ρήτρα αναπροσαρμογής. Δηλαδή όταν λέω δεν ήξερα νομικά τι είναι, που στηρίζεται, τι αποτέλεσμα φέρει. Όταν λοιπόν άρχισα την έρευνα και άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται και ειδικά όταν είδα του Οκτωβρίου, όχι τωρινές, ανακοινώσεις της ΡΑΕ και κινήσεις της ΡΑΕ, του εποπτικού φορέα, σε σχέση με την αδιαφάνεια αυτών των ρητρών και μάλιστα είχε γίνει και μια εξαιρετική ημερίδα τον Οκτώβριο με τη συμμετοχή εννοείται της ΡΑΕ, εννοείται καταναλωτικών οργανώσεων, εκπιζώ κτλ. Και όταν οι άνθρωποι όλοι αυτοί τοποθετήθηκαν θεσμικά για το τι γίνεται με τους λογαριασμούς, να μην λέμε τις ΔΕΗ, γιατί η ΔΕΗ είναι ένας πάροχος, στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και για την αδιαφάνεια των όρων με συγκεκριμένες καταγγελίες, όλοι καταλαβαίνουμε ότι εδώ υπήρχε πρόβλημα. Εδώ όμως, κύριε Μαυρίδη, τίθεται ένα θέμα. Γιατί δεν βγήκανε από το καλοκαίρι που άρχισαν να αντιλαμβάνονται οι ηθήνοντες τι μέλη γενέστε να ενημερώσουν τον κόσμο να πάει να κάνει σταθερά τιμολόγια για να μην υποστεί όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί προσέξτε, σήμερα οι εταιρείες αυτές τι μας λένε, εγώ αγοράζω στη χοντρική αυτό το ποσό, το οποίο μετακυλώ στον πελάτη και παθαίνω ζημιά. Και ρωτώ, από τη στιγμή που σήμερα τρέχουν πάρα πολλά τιμολόγια σταθερά, που απλά έχουν λίγο πιο τσιμπημένη τιμή, λίγο, όχι αυτά τα εξωφρενικά και εξοντετικά ποσά, λίγο πιο τσιμπημένη την τιμή. Πώς θα κάνουν, επομίζονται τη ζημιά, αλήθεια τώρα. Ακόμα και αυτήν την σταθερή σύμβαση την αλλάζουν μολομερώς, γιατί έχουμε καταγγελίες τέτοιου είδους. Θέλω να σας θέσω και υπόψη. Την πρώτη υπογή για μονομερή αλλαγή της σύμβασης, γιατί ούτε και αυτά που λένε είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί, καταρχήν, να ξέρουν οι τηλεθεατές σας, που είναι όλοι καταναλωτές βεβαίως, ότι αν έχεις κάνει μια σύμβαση σήμερα, για 6 μήνες δεν μπορεί κανένας να κουμπίσει τη σύμβαση. Έτσι, να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ρήτρες που λένε, όπως αυτό στην αγωγή που κατέθεσα σήμερα, που δεν έχει σχέση με αυτή την υπόθεση που είπαμε για τα 1440, αυτή είναι άλλη αγωγή. Λοιπόν, όταν υπάρχει λοιπόν πρόβλεψη στη σύμβαση ότι δεν ισχύει, προσέξτε, δεν ισχύει η ρήτρα αναπροσαρμογής, ας έρθουν να μας πούν πώς την άλλαξαν, θα τα πούν στα δικαστήρια. Θα αποφασίσουν οι δικαστές για αυτά. Καταλάβατε, γιατί έξω υπάρχει σπέκουλα, μπορούσαν να το κάνουν. Όχι, δεν μπορούσαν να το κάνουν. Νομικά, με συγχωρείτε, δεν μπορούσαν να το κάνουν. Και επιπλέον, αν θέλετε, για τη συμπεριφορά των εταιριών, δεν το λέω εγώ, το λέει το ρεπορτάζ, το λέει επίσημα η ΚΕΔΕ, ο πρόεδρός της, ο δήμαρχος Τρικαίων, λέει ότι πολλές εξ αυτών των εταιριών δεν αποδίδουν τα δημοτικά τέλη στους δήμους και αυθαιρέτως χρεώνουν δημοτικά τέλη αριθμούς που δεν έχουν νόημα και λόγο να αυξηθούν επειδή αυξήθηκε το ηλεκτρικό ρεύμα. Νομίζω και ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει στραφεί στην εισαγγελία για αυτό το. Έχει κάνει μηνυτήρια αναφορά, αν δεν κάνω λάθος. Γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα που τώρα λέτε. Τώρα, εάν αποτυπωθεί και αποδειχθεί κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για. Εντάξει, δεν θα την πω τη λέξη, γιατί μπορεί να βρεθώ και κατηγορούμενη. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, τι λέμε στον τηλεθεατή που θα δει ένα εξωφρενικό ποσό, μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες που ενδεχομένως να τον οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, ή είναι καταδικασμένος να το πληρώσει? Ακούστε λίγο. Υπάρχει μια διαδικασία που μπορεί ο κάθε πολίτης να την κάνει, ο κάθε καταναλωτής. Δηλαδή, θα πάρει καταρχήν στα χέρια του τη σύμβασή του. Αν δεν την έχει, με ένα αίτημα κατευθείαν του τη στέλνουν. Λοιπόν, μέσα στη σύμβαση αυτή θα δει ότι για να μπορέσει κάτι να κάνει, το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να υποβάλει αντιρρήσεις. Πώς υποβάλλονται οι αντιρρήσεις? Απλά γράφει ένα κείμενο, αντιτίθεται με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θα πει.
στον πάροχο. Δεν χρειάζεται ούτε καν δικαστικός επιμελητής, δεν είναι εξώδικο, έτσι όπως ακούστηκε. Είναι αντιρρήσεις που τις στέλνεις ηλεκτρονικά. Λοιπόν, και αν δεν του αφαιρέσουν το ποσό, εννοώ το ποσό στους επόμενους λογαριασμούς, τότε θα πρέπει να στραφεί δικαστικά για να βρει ο άνθρωπος το δίκιο του. Βέβαια, όλα είναι και θέμα συμβάσεων, έτσι θέλει λίγο μελέτη η σύμβαση, δεν είναι τόσο απλό, αλλά οι αντιρρήσεις είναι απλό να γίνουν, οπότε μπορεί ο καθένας να την κάνει. Αν δεν κάνει αυτή τη διαδικασία, δεν θα μπορεί αύριο μεθαύριο να προστατευτεί, ας το πω καλύτερα, γιατί είναι υποχρεωτική προδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Κύριε Μαυρίδη, καλή συνέχεια.